Σε μια υπέροχη τοποθεσία στους νότιους πρόποδες του Ψιλορίτη, κατασκευάστηκε το 2005 το φράγμα της Φανερωμένης για να λύσει το πρόβλημα λειψιδρίας που αντιμετώπιζε η περιοχή. Το φράγμα βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βόρεια από τον Τιμπάκι και 7 χιλιόμετρα δυτικά του Ζαρού. Κοντά στο φράγμα βρίσκεται το χωριό Λαλουμάς. Στην απογραφή του 2011 ο Λαλουμάς είχε 7 κατοίκους. Σήμερα έχει μονάχα έναν, τον κύριο Ευθύμη Γερουκάκη. Ο κύριος Ευθύμης είστε. Μάλιστα. Τι κάνετε. Καλά είστε. Μια χαρά. Έμαθα ότι είστε ο μοναδικός κάτοικος του Λαλουμά. Μάλιστα. Θα μας μιλήσετε για τη ζωή σας εδώ. Αλλά θα μιλήσω. Έπαμε μοναχός εδώ, πάθαμε συνήμα και η γυναίκα μου μοναχός εδώ που είχαμε 5-6 χρόνια και μου λένε τα κοπέλια να με πάρουν, αλλά εγώ δεν θέλω να πάω. Ερωτευμένος με το Λαλουμά. Ναι. Έχω δεδουλάκια, πάω και το σάζω. Γεννήθηκε στους Αρμένους από Κορώνου και από εκεί βρέθηκε στο Λαλουμά όπου ζει τα τελευταία 75 χρόνια. Αυτή είναι η κάμερα που λένε. Ναι, αυτή είναι η κάμερα. Δεν είχα δει. Εδώ γεννηθήκατε. Όχι, μόνο όλα τα χρόνια έκαμε πάει. Ο κύριος Ευθύμης είχε τον μήλο του χωριού, ο οποίος λειτουργούσε με τα νερά του Λαλουμιανού ποταμού. Εγώ ήμουν μόνιμα στο μήλο, είχα λευρόμηλο απέναντι. Και εργάζομαι στο μήλο με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου τα σόχορα στη Αιγαίες και εγώ ήμουν στο μήλο, μέρα νύχτα στο μήλο. Πώς ήρθε στα χέρια σας αυτός ο μήλος? Τον αγόρασα. Το ορεινό χωριό Λαλουμάς βρίσκεται νότια των Βοριζίων. Τα νερά του Ψιλορίτη από τα Βορίζια κατεβαίνουν στο Χάλεφο ποταμό που περνάει από το χωριό. Εκεί υπάρχει και μία πετρόκτιστη γέφυρα, η οποία είχε χτιστεί πριν 300 χρόνια για να εξυπηρετήσει τουρκικούς καθαρά στρατιωτικούς σκοπούς. Για να χτιστεί χρηματοδοτήθηκε από μία γυναίκα τουρκικής καταγωγής, η οποία ήταν κάτοικος κοντινού χωριού, για να μπορούν οι Τούρκοι να ελέγχουν την ευρύτερη περιοχή χρησιμοποιώντας τη γέφυρα. Πόσα χρόνια είναι έρημο το χωριό και είστε εσείς εδώ μόνος σας? Εγώ μόνος μου ήσαν ημέρα 5-6 χρόνια. Αλλά είχαν πεθάνει προς 10 χρόνια, φύγει. Όλα, δεν είναι, μόνο εγώ μου πάει.